Στον εξάρτητο Ελλήνων σε κάθε πόλη της Ελλάδος, μετά τη Λευκάδα ξεκινάμε τη μεγάλη πορεία από την Πρέβεζα προς την Ήπειρο. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε και εγώ προσωπικά αλλά και υποψήφιοι βουλευτές μας και κλιμάκια από τους ανεξάρτητους Έλληνες μαζί με τα κινήματα που κατεβαίνουμε για τις ευρωεκλογές σε κάθε άκρη της Ελλάδος. Έχουμε αποκλεισμό πλήρη από την κυβέρνηση και στη χρηματοδότηση, όπως ξέρετε, από τα 7 εκατομμύρια ευρώ τα οποία διαθέτουν για τις εκλογές. Το κίνημα το 8% θα πάρει 52.000 ευρώ. Δεν μας φοβίζουν ούτε οικονομικοί αποκλεισμοί, ούτε οι αποκλεισμοί από τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τους εργολάβους, ούτε οι απειλές της Τρόικας. Έχουμε δίπλα στους Έλληνες πολίτες, τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, οι οποίοι έχουν υποστεί την επίθεση στην οικογένειά τους από τα νέα μέτρα, από την σκληρή φορολογία, από τη μείωση του μισθού συντάξεων. 2 εκατομμύρια Έλληνες είναι άνεργοι και 3 εκατομμύρια ανασφάλιστοι. Η Πρέβεζα είναι ένα παράδειγμα με ποσοστό τεράστιο ανεργίας. Έχουμε την κατάργηση συνεχώς υποδομών. Πριν από λίγο ενημερώθηκα ότι ακόμα και η λέσχη των αξιωματικών ενόπλων δυνάμεων έκλεισε. Οι υποδομές οι οποίες έχουν δοθεί ιδιαίτερα στη Δυτική Ελλάδα είναι ουσιαστικά πολύ λιγότερες από ό,τι έχουν γίνει σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, από το δικό δίκτυο μέχρι και τους τομείς της υγείας και της παιδείας. Θα συνεχίσουμε την πορεία προς τα Γιάννενα, επισκεπτόμενη την Άρτα, το Κομμένο, την Οικουμενίτσα και όλους τους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν ουσιαστικά να κρατάτε τις δυνάμεις σας, έστω και ελαφρώς πεσμένα, ελαφρώς ανεβασμένα. Πόσο αισιόδοξοι είστε για τη μάχη των ευρωεκλογών? Οι δημοσκοπήσεις, αν μπορούσαν να μας δώσουν αρνητικό ποσοστό, μας το δίναν. Εγώ θα σας συστήσω να πάμε τώρα μαζί στην αγορά, να περπατήσουμε στο κέντρο της Πρέβεζας και να κάνετε το ίδιο με τους υποψηφίους Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Μάλλον της Νέας Ελλάδας και της Ελιάς, λόγω αλλαγής ονόματος, για να γλιτώσουν 500 εκατομμύρια τα οποία χρεώνουν στον ελληνικό λαό. Και νομίζω ότι θα βγάλει δικές δημοσκοπήσεις. Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει με αυτήν την παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας, με την εξαθλίωση της μεσαίας τάξης, με την επίθεση που δέχεται η ελληνική οικογένεια. Θα αντιδράσει, θα αντισταθεί και θα νικήσει. Θα απελευθερωθεί η χώρα από τις δυνάμεις κατοχής και τους δοσύλλογους οι οποίοι συνεργάζονται με αυτές. Thank you.